Υπάρχουν διαφορών ειδών άνθρωποι. Είναι αυτοί που μπορεί να μην έχουν δει το πρόβλημα, οπότε να μου δώσουν το χέρι, και όταν του δώσω το χέρι να είναι σκεφτούν, όχι, έκανα μαλακία. Υπάρχουν αυτοί που θα το δείξουν πολύ τέτοιο, που θα του δώσω το χέρι και θα είναι σε φάση, όχι, λέπρα. Είναι σε φάση άλλοι που δεν θα έχουν πρόβλημα. Είναι κάποιοι που θα μου κάνουν fist bump, είναι κάποιοι που θα μου πάρουν αγκαλιά. Είναι κάθε αντίδραση είναι θεμητή, παιδιά. Δεν υπάρχει ο καθένας όπως του βγει, όπως αντιδράσει. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και έχω όπως πάντα δίπλα μου το Θέμη και τον Χρήστο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας μια μεγάλη μορφή του TikTok. Στέφανος Βούρος, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Καλά, μεγάλη μορφή, εντάξει. Είσαι μεγάλη μορφή, φίλε. Εντάξει, εγώ βλέπω τα βίντεο σου και τρελαίνω, μου αρέσουν πάρα thank you. Πολύ. Σε ευχαριστώ. Και ο Στέφανος, για όποιον δεν το ξέρει, εκτός από ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά στο TikTok και με τα αστεία του, έχει γεννηθεί χωρίς δάχτυλα. Και πάμε να δούμε πώς τον επηρεάζει όλο αυτό και πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε ανθρώπους. Πάμε intro. Η σημερινή εκπομπή είναι χορηγούμενη από τη Freedom 24, μια αξιόπιστη επενδυτική πλατφόρμα για την οποία θα βρεις το link στην περιγραφή του βίντεο ακριβώς από κάτω. Χρησιμοποιώντας το link, στηρίζεις το χορηγό μας, αλλά στηρίζεις και το κανάλι μας. Επίσης, μην ξεχάσεις να πατήσεις δυνατά το like και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάσεις κανένα νέο βίντεο μας. Σε ευχαριστούμε για τη στήριξή σου. Καλώς ήρθες. Γεια σας. Έχεις γεννηθεί έτσι. Σωστά. Έχω γεννηθεί σωστά. Η αναπηρία είναι και στα χέρια και στα πόδια. Στα πόδια δεν το γνωρίζουν πολύ. Δεν το έχω κάνει και γνωστό στο TikTok ακόμα, δεν έχει τύχει. Κάποια στιγμή σκεφτόμουν να κάνω ένα βιντεάκι εκεί γι' αυτό. Έχω γεννηθεί έτσι. Γνώρισαν οι δικοί μου ότι θα γεννηθώ έτσι. Τους το ξέρανε κατά την εγκυμοσύνη. Τους το είχαν πει οι γιατροί. Αλλά τους είχαν πει κιόλας ότι δεν θα έχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές παιδιά με αναπηρίες έχουν και άλλα πιο. Έχουν και άλλα θέματα πιο οργανικά μέσα που ξέρεις, μπορεί να έχουν διάφορες επιπλοκές. Τους είχαν πει ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Θα περπατήσω κανονικά, ότι θα μπορέσω να ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Οπότε ξέρεις, επέλεξα να με κρατήσουν ευτυχώς για μένα. Οπότε είμαι ωραία, εδώ. Τώρα. Αυτό με τα πόδια δεν το ήξερα, δεν το έχεις πει κάπου. Αποκλειστικό εδώ, παιδιά. Δεν το έχω πει, δεν είναι ότι το έχω κρύψει. Απλά ήθελα να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να το πω. Ωραία, ευχαριστούμε που το μοιράστηκες μαζί μας αρχικά. Να είστε καλά. Και ξέρεις, σκέφτομαι τώρα ότι καμιά φορά που χτυπάω το δάχτυλό μου, ας πούμε, στο κάπου, ξέρω εγώ. Πάω να πέσω, δηλαδή δεν είναι πολύ εύκολο. Με τις ισορροπίες σου πώς είσαι? Κανονικά. Εμένα σκέψει το πόδι μου όπως είναι το παπούτσι, είναι μέχρι τη μέση σχεδόν. Από εκεί και πέρα φορώ ένα πατάκι ειδικό απλά για να μην λυγίζει το παπούτσι. Δεν είναι ότι μου χαρίζει κάποια μεγαλύτερη ισορροπία. Περπατώ κανονικά, παίζω ποδόσφαιρο, δεν έχω κάποιο θέμα άλλο. Είναι σούπερ. Και οι γονείς σου ξέραν, ας πούμε, ότι θα υπάρχει αυτό το ζήτημα, ναι, και αποφάσισαν ότι ξέρεις τι, προχωράμε. Ναι. Δύσκολη απόφαση κιόλας. Σίγουρα. Και πώς το έζησες εσύ όσο μεγάλωνες αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι ξέρεις, η πραγματικότητά μας είναι το τι βιώνουμε όσο μεγαλώνουμε. Αρχικά να πω ότι το ότι το επέλεξαν ήταν σίγουρα μια γενναία απόφαση. Δεν είναι εύκολο να έχεις ένα παιδί με αναπηρίες, γιατί δεν ξέρεις και τι άλλα προβλήματα θα έχει, πόσο θα σου δυσκολέψει τη ζωή, πόσο θα είναι δύσκολη η δικιά του ζωή. Βέβαια, ναι. Είναι μια απόφαση η οποία ξέρεις, θέλει. Balls. Και το σημαντικό είναι ότι όχι μόνο αποφάσισαν ότι θα με κρατήσουν, αποφάσισαν ότι θα με μεγαλώσουν σωστά. Ότι θα με μεγαλώσουν ούτε πιο υπερπροστατευτικά, ούτε θα με γράψουν στα παλιά στα παπούτσια και θα με αφήσουν να κάνω ό,τι κάνω μόνος μου. Με μεγάλωσαν με πολύ σωστή δομή οικογενειακή, πολύ σωστές αρχές, θεωρώ. Μου έδωσαν όση αγάπη μπορεί να δώσεις σε ένα παιδί, είτε έχει αναπηρία είτε δεν έχει, και όση προστασία χρειαζόταν για να μπορέσω να βγω στην κοινωνία, ξέρεις, και να ζήσω μετά αυτόνομα. Είναι πολύ σημαντικό να σου μεταφέρει κάποιος τον τρόπο σκέψης ότι κάτι δεν σου λείπει. Ισχύει. Δεν ένιωσα ποτέ. Σκέψου είχαν πει στη μάνα μου όταν είχα γεννηθεί ότι τώρα που θα το βγάζετε βόλτα, να του βάζετε γάντια, να μην το βλέπει πολύ ο κόσμος. Και η μάνα μου του έστειλε στο διάολο. Και ναι, σου λέει, είναι το παιδί μου, έτσι είναι, έτσι θα βγει στην κοινωνία και σε όποιον αρέσει. Και αυτό το σε όποιον αρέσει και το ότι
μπορεί να μου λείπουν 10 δάχτυλα, αλλά δεν είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Πέρασε φυσικά και σε μένα. Το ότι δεν τράπηκαν ποτέ οι δικοί μου για μένα με έκανε να μην ντρέπομαι κι εγώ για μένα. Μα ναι, ένα πρόβλημα μέσα σε εισαγωγικά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ναι, δηλαδή, ναι. Ας πούμε, εμένα η μάνα μου έχει ατελείωτα προβλήματα με το στομάχι, με ισοφαγίτιδες, με γαστρίτιδες. Και η ζωή της διαμορφώνεται με βάση αυτές τις ανάγκες. Δεν μπορεί να φάει ό,τι θέλει. Είπα πολλοί κόσμοι αυτό. Ναι, ναι. Ό, παιδιά, όλοι έχουμε προβλήματα. Ναι. Όλοι, όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πρόβλημα. Είτε είναι ορατό, είτε είναι αόρατο. Το θέμα είναι πόσο θα το αφήσει να σε επηρεάσει και πόσο θα αφήσει και τους άλλους να σε επηρεάσουν σχετικά με το πρόβλημά σου. Ο βαθμός της προσαρμοστικότητας καθορίζει, πιστεύω, τα πάντα. Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί μου έδειξε ότι μπορείς να κάνεις και γυμναστική. Και εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ πώς μπορείς να κάνεις βάρη. Αλλά υπάρχει. Ούτε γίνεται. Ούτε εγώ μπορούσα να το σκεφτώ μέχρι που κάθεσαι, το σκέφτεσαι και λες: α, να ένας τρόπος. Για να δω, θα πετύχει. Δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε. Α, υπάρχει αυτός ο τρόπος. Αν θα πετύχει, πέτυχε. Τέλεια. Το έχουμε. Ας πούμε, αυτό που ήθελα που πήγα να σου πω πριν είναι ότι άρχισα πολύ να μάθω να δένω κορδόνια. Γιατί πίστευα ότι δεν μπορώ να μάθω να δένω κορδόνια. Γιατί έβλεπα τους δικούς μου, έβλεπα τους φίλους και αυτά. Δάχτυλα, κακό, ιστορίες, έμπλεκαν από εδώ, από εκεί. Και λέω, πού να, τι να πάω να κάνω, δεν παίζει. Και λέω, και μέχρι μεγάλη ηλικία, δηλαδή 20-20 κάτι, δεν είχα μάθει να δένω κορδόνια. Και λέω, ρε εσύ, λέω, δεν μπορώ να έχω πάντα κάποιον δίπλα μου να μου δένει κορδόνια. Πρέπει να μάθω να δένω κορδόνια. Και φώναξα τη μάνα μου, ήμουν στη μάνα μου βασικά εκείνη την ημέρα. Το θυμάμαι σαν χθες. Και της λέω, δείξε μου λίγο πώς δένεις τα κορδόνια. Και μου δείχνει. Και λέω, και για κάτσε εδώ. Χράτς, χράτς. Και σε 10 λεπτά είχα μάθει να δένω κορδόνια. Και λέω, τι βλάκας είμαι που δεν το είχα μάθει τόσα χρόνια. Από τη στιγμή που, που πίστευα ότι δεν μπορώ να το κάνω. Θα αποφασίσεις ότι είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Πέρα από κάποια πράγματα που δεν είναι εφικτά έτσι κι αλλιώς. Ναι, σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Αλλά... αν το πιστέψεις όμως. Και δεν θα πάει καλά. Σαν καρπούζι. Μην το δοκιμάσαι αυτό. Ας ξεκινήσουμε με τα κορδόνια, εντάξει. Όχι, είναι αυτό που λες. Έπρεπε να μάθω να το κάνω. Και έμαθα να το κάνω. Αυτό. Σε όσα πράγματα έχω νιώσει ότι πρέπει να μάθω να τα κάνω μόνος μου, έχω μάθει να τα κάνω. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω π.χ. είναι το να χρησιμοποιήσω μαχαιροπύρουνο. Το οποίο δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει, θα έχω μια μπριζόλα, θα την κόψω με το πυρούνι, ρε παιδί μου, ή θα την τζιμπήσω όλη με το πυρούνι και θα την βάλω στο στόμα και θα την κόψω με τα δόντια. Δεν είναι κάτι. Ναι, okay. Έτσι τρώγεται κιόλα. Έτσι, άναγια. Έτσι τρώγεται. Οπότε δεν είναι ότι μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Αν είμαι με κάποιον φίλο, θα πω εσύ που την κόβει μία. Θα μου την κόψει. Τα πρακτικά προβλήματα που θα μπορούσα να έχω δεν τα έχω. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσπάθεια που έχεις κάνει προσωπικά, θεωρώ ότι είναι μεγάλο μέρος των γονιών. Σίγουρα, εννοείται. Εσύ. Ξέρω παιδιά που έχουν αντίστοιχες αναπηρίες ή μπορεί και πιο μικρές, που επειδή οι γονείς τους τα έχουν μεγαλώσει με τόσο υπερπροστατευτικό τρόπο και ότι είναι αυτή, το παιδί μου αυτό, το παιδί μου αυτό, α, το παιδί μου έκανε. Δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους. Δεν μπορούν να ζήσουν φυσιολογικά μόνοι τους. Δηλαδή, ρωτάνε τη μάνα τους μέχρι και το τι παπούτσι θα πρέπει να βάλουν με το τζιν που φοράνε. Είναι τεράστιο ευχαριστώ αυτό που οφείλω στους γονείς μου. Και όχι μόνο στους γονείς μου, και στη γιαγιά και στον παππού που μεγάλωσα μαζί τους. Ήταν μια πολύ έτσι ωραίος κύκλος που με μεγάλωσε πολύ σωστά. Και μου έδωσαν και τα εφόδια μετά, ξέρεις, για τη μετέπειτα ζωή και για το σχολείο και για την κοινωνία μετά και για φιλίες, για τα πάντα. Ναι, γιατί είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθούν τραύματα κατά την παιδική ηλικία, τα οποία θα συντροφεύουν μετά σε όλη τη ζωή ενδεχομένως. Γιατί ψάξεις. Μετράει και η κοινωνικοποίηση, δηλαδή περίεργα βλέμματα. Θα πάει το μάτι. Τα περίεργα βλέμματα πάντα υπάρχουν. Και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να μην πάει. Και εγώ, αν δω κάποιον που δεν έχει δάχτυλα, θα τον κοιτάξω. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις καθημερινά. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν τα περίεργα. Καλά, πλέον το κάνω και επίτηδες. Δηλαδή. ναι. Όχι. Επειδή μου παλιά, θα σου πω, ποτέ δεν είχα θέμα. Αλλά μπορεί κάποιες φορές να έλεγα από κόσμο, λέω τώρα θα με κοιτάξω, ας βάλω τα χέρια στις τσέπες. Okay. Δεν το έκανα πολύ λογικό, συχνά. Λογικό. Αλλά πλέον, επειδή ο κόσμος με ξέρει από το TikTok, το κάνω επειδή, ξέρεις, περνάω μπροστά και περπατάω έτσι. Για να πούνε, α, είσαι από το TikTok. Ναι, είμαι από το TikTok. Πού το κατάλαβες. Αυτό, οπότε, είναι... Με έβγαλαν πολύ νωρίς στην κοινωνία, οι δικοί μου. Με έβγαλαν. Με άφησαν στην κοινωνία. Δηλαδή, πηγαίναμε π.χ. στη θάλασσα,
Έτρεχα, πήγαινα, μίλαγα σε αγνώστους. Δεν είχαν, δεν με έκρυψαν ποτέ. Όσο περισσότερος δηλαδή εσύ καταλάβεις ότι αυτό είναι ok, πιστεύω ότι αυτό το μεταδίδεις και στους άλλους. Σίγουρα. Όταν είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου, ρε, φαίνεται. Και το μεταδίδεις και στον άλλον. Αν ήμουνα μίζερος, κακόμοιρος και ήμουνα με τα χέρια έτσι και έτσι συνέχεια και αυτά, θα φαινόταν ότι α, αυτός έχει πρόβλημα. Α, έχει θέμα. Ας του φερθώ διαφορετικά. Είναι το πώς το νιώθεις μέσα σου. Πριν κάνουμε το γύρισμα, ξέρω εγώ, πάντα σκεφτόμαστε λίγα κάποια πράγματα εκεί. Έτυχε και γέλαγα μόνος μου, γιατί λέω, να τον ρωτήσω, ας πούμε, κάποια απλά πράγματα για τις λύσεις στο σπίτι, ας πούμε. Και λέω, θα τον ρωτήσω, πώς βάζεις πλυντήριο. Το λέω, μα εγώ δεν βάζω. Δεν ότι και να σου πει, ναι, θα πεις. Ναι, δεν ξέρω μας γίνεται, παιδιά. Δεν στέκει, ας πούμε, κουβέντα η συζήτηση, οπότε... Κάνω όλες τις δουλειές σπιτιού. Είναι... Προφανώς τώρα. Κάνω όλες τις δουλειές σπιτιού, ναι. Δηλαδή θα σφουγγαρίσω, θα σκουπίσω, θα μαζέψω τις τρίχες του σκύλου και της γάτας, θα βάλω πλυντήριο, θα το απλώσω. Έχεις και κατοικίδια. Έχω ένα σκύλο και μια γάτα. Έχω τον Μπέργκερ, το σκύλο και την Τζέντερ, τη γάτα. Θα πάρω και μια πίκλα μετά, θα φτιάξω όλο το μενού. Ζω μόνος με τα κατοικίδια, οπότε αναγκαστικά κάνω όλες τις δουλειές σπιτιού. Κανονικά. Κανονικά, ναι. Είναι ok, είναι φυσιολογικό. Από τη στιγμή που το μυαλό σου το θεωρεί φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό, εντάξει. Θέλω να ρωτήσω, το θυμάμαι και από το Χάρη το Βασιλαρίδη που έχουμε εδώ. Είναι διαφορετικό το να γεννηθεί κάποιο με μια αναπηρία ή να την αποκτήσει κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, εσύ το βλέπει φυσιολογικό γιατί έτσι γεννήθηκε, έτσι έμαθε. Το περιβάλλον, το οικογενειακό ήταν υποστηρικτικό. Οπότε ανέπτυξε αυτή την κανονικότητα που έχει στη ζωή σου τώρα. Κάποιος που τα σκέφτεται, ρε φίλε, ναι, αλλά εγώ τώρα μέχρι τα 25 δεν ήμουν έτσι και έγινε κάτι. Κοίτα, δεν μπορώ να το δω έτσι. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό το να σου συμβεί κατά τη διάρκεια. Καταρχάς είναι το σοκ. Ναι. Όταν γεννηθείς έτσι, δηλαδή εγώ δεν ξέρω πώς είναι να έχεις 10 δάχτυλα. Είχα, όπως είχα πει και σε ένα βιντεάκι στο TikTok, αν γεννηθώ αύριο, αν ξυπνήσω αύριο και έχω 10 δάχτυλα, θα νιώθω ανάπηρος. Ναι, μπορεί να μην το ξέρεις. Θα πρέπει να μάθω να κάνω ξανά όλα τα πράγματα από την αρχή. Πρέπει να μάθω να ξανά κορδόνια. Θα πρέπει να μάθω να γράφω αλλιώς, να χρησιμοποιώ το πληκτρολόγιο αλλιώς και θα είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε αντίστοιχο το σοκ και πολύ μεγαλύτερο προφανώς είναι για κάποιον που θα πάθει κάποιο ατύχημα και θα μείνει π.χ. σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Ξέρω τέτοια άτομα. Κάποια άτομα το έχουν δεχθεί πολύ καλύτερα, κάποια άτομα όχι τόσο. Είναι και πάλι παίζει ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον και το πόση στήριξη θα έχεις και είναι και το μέσα σου. Το πόσο διατεθειμένος είσαι να πεις ότι η ζωή μου άλλαξε, πάμε με τα νέα χαρτιά που μου μοίρασε η ζωή να δω τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ναι, αυτός είναι ο τρόπος σκέψης. Δεν σου λέω ότι θα μου ήταν εύκολο εμένα. Σίγουρα, παιδιά, είναι δύσκολο, είναι σίγουρα. Και σίγουρα, είναι μεγάλη αλλαγή. Παλιά πήγαινα στη σχολή και έκανα ομιλίες με παιδιά σχετικά με τις αναπηρίες. Θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε λίγο. Ήμουν σε έναν οργανισμό, τον ΣΚΕΠ. Και ήταν μια από τις ερωτήσεις που τους κάναμε εμείς. Αν θα προτιμούσαν να είχαν γεννηθεί ή αν θα προτιμούσαν. Αν θα τους ήταν πιο εύκολο να είχαν γεννηθεί ή αν θα ήταν στην πορεία. Οι περισσότεροι απαντούσαν θα ήταν πιο εύκολο να είχαν γεννηθεί με κάτι. Σίγουρα, ναι, ξέρεις, είναι αυτό. Εμένα είναι η κανονικότητά μου. Δεν ξυπνάω κάθε μέρα και λέω, όχ, δεν έχω δάχτυλα. Ξέρεις, είναι. That's it. Μετά από 35 χρόνια, δηλαδή, άμα το σκεφτόμουν, θα υπήρχε πρόβλημα. Πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που σε γνωρίζουν πρώτη φορά, δηλαδή. Ας πούμε, εγώ σκεφτόμουν για τη χειραψία. Τι να κάνω χειραψία τώρα, λέω. Κάτσε, θα τον πάρω αγκαλιά. Ναι. Υπάρχουν διαφορών ειδών άνθρωποι. Είναι αυτοί που μπορεί να μην έχουν δει το πρόβλημα, οπότε να μου δώσουν το χέρι. Και όταν του δώσω το χέρι, να σκεφτούν, όχι, έκανα μαλακία. Υπάρχουν αυτοί που θα το δείξουν πολύ τέτοιο, που θα του δώσω το χέρι και θα είναι σε φάση. Όχι. Λέπρα. Είναι σε φάση άλλοι που δεν θα έχουν πρόβλημα. Είναι κάποιοι που θα μου κάνουν fist bump, είναι κάποιοι που θα μου πάρουν αγκαλιά. Είναι κάθε αντίδραση είναι θεμητή, παιδιά. Δεν υπάρχει ο καθένας όπως του βγει, όπως αντιδράσει. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Δεν έχω πρόβλημα με κανένα από αυτά. Έχεις μάθει, βέβαια, από ό,τι είδα από την πρώτη μας συνάντηση, έχεις μάθει να αξιολογείς
τι σκοπεύει να κάνει ο άλλος. Και πηγαίνεις με τα νερά του. Ναι, αν νιώσω. Για να μην τον φέρεις. Αν καταλάβω ότι με ξέρεις. Αν με ξέρει, θα δω τι προτίθεται να κάνει. Ναι, ναι. Αν δεν μου δώσει το χέρι, δεν θα το δώσω. Γιατί θα πω, εντάξει, μάλλον δεν θέλει, οπότε μην το φέρω σε δύσκολη θέση. Αν και μου αρέσει να φέρουν σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους. Γενικά, όχι, δεν θα, ναι, σε πρώτη γνωριμία δεν θα το κάνω. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Αν μου το δώσει, φυσικά θα το δώσω. Συνήθως δίνω ή το ένα, του δίνω το αριστερό και το κάνω έτσι για να χαιρετιστούμε, αν είναι δεξιόχειρος, ή δίνω και τα δύο. Αυτό. Επειδή κάθε αντίδραση είναι θεμητή και λογική. Το TikTok πώς προέκυψε? Και έχεις κάνει για ζημιά εκεί πέρα. Το TikTok προέκυψε λόγω. Και δύο... γενικά στα social είσαι πολύ ένεργος. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και η δουλειά μου. Είναι, ξέρεις, η διαφήμιση μέσα είμαι, οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να είμαι στα social, να μένω up to date γενικά με τα νέα trends, να εξελίξεις. Το TikTok ξεκίνησε λόγω δύο πραγμάτων. Πρώτον, καραντίνα. Και δεύτερον, είχα χωρίσει από τη μεγάλη μου σχέση και έπρεπε να βρω μια διέξοδο, κάτι να κάνω, κάτι πιο δημιουργικό. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η καραντίνα, το ότι ήμασταν κλεισμένοι όλη μέρα στο σπίτι, οπότε ξεκίνησα να κάνω βιντεάκια. Τα πρώτα μου βιντεάκια ήταν με μουσική, έπαιζα κιθάρα. Και είδα ότι ψιλοπηγαίνουν καλά. Και έρχεται κάποια στιγμή ένα σχόλιο που πήγαινα ψιλοκαλά και λέω: ρε χαμωτό, με βλέπω να σου παίζω κιθάρα χωρίς δάχτυλα, γιατί δεν γκαμπάει καλύτερα. Και κάποια στιγμή έρχεται ένα σχόλιο που έλεγε: τι έπαθαν τα δαχτυλάκια. Και λέω: εδώ είναι. Αυτή λέω είναι η ευκαιρία. Και κάνω ένα βίντεο που εξηγώ ακριβώς ότι έχω γεννηθεί έτσι, το και το, και πήγε σφαίρα. Και από εκεί και πέρα ήταν, ξέρεις, η αρχή όλων. Βάζεις πάρα πολύ χιούμορ στα βίντεο σου. Ναι, ναι. Βάζω χιούμορ στα βίντεο μου γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Ναι. Θεωρώ ότι έχω αρκετό χιούμορ στη ζωή μου και μ' αρέσει να έχω χιούμορ. Και να είμαι ο καραγκιόζης της παρέας, εισαγωγικά. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να αυτοσαρκάζομαι. Και να φέρνω και τον άλλον σε δύσκολη θέση, έτσι. Γιατί πολλές φορές και στη δουλειά ή σε κάποια παρέα και μπροστά σε ανθρώπους που δεν με ξέρουν τόσο, θα αυτοσαρκαστώ. Αυτοί που με ξέρουν θα γελάσουν, ο άλλος θα είναι σε φάση what the fuck. Αυτό, μέχρι να με μάθει κι ο άλλος. Είναι και δείγμα ψυχολογικής υγείας το χιούμορ, έτσι, είναι σαφά. Ναι, ναι, θεωρώ πως ναι. Και καλά, παράδειγμα, από τις πρώτες φορές που είχα ξεκινήσει αυτό το σαρκάζομαι, ήμασταν με μια παρέα, μια τσικνοπέμπτη. Φίλοι όλοι από δημοτικό χρόνια με ξέρανε και ήταν και ένας καινούριος στην παρέα και είχαμε φάει, είχαμε πεθάνει από το φαΐ και είχε πάρει ένα παιδί τα έσκυρες για τραπεζομάντιλα και έβαζε μέσα ένα ποτήρι τραπεζομάντιλο, έβαζε λίγο λάδι, έβαζε λίγο αλάτι, ξέρεις, τις βλακίες που κάνουμε μικροί. Και του λέει μια φίλη μου, λέει: σταμάτα, λέει, μην το κάνεις αυτό. Συνέχιζε, έβαζε ένα ποτήρι, σταμάτα, μην το κάνεις αυτό. Έβαζε, λέει: σταμάτα, θα σκόψω τα δάχτυλα. Και γύρω και του κάνω. Και εγώ μια φορά δεν την άκουσα και κοίτα. Και κοίτα τι έπαθα. Και μένει, έμεινε μαλάκα στην ελληνική. Αυτό. Και ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό πολλές φορές. Και έτσι δίνω και το OK και στον άλλο να το κάνει. Δηλαδή, η κουμπάρη μου, η κολλητή μου και αυτά. Δεν υπάρχει μέρα που κάποιος θα πει κάτι για χέρι, για δάχτυλα, για χειρονομία και αυτά και να μην γυρίσει να μου πει κάτι εμένα. Το οποίο το έχω δώσει εγώ το OK να το κάνεις. Αν το πει κάποιος που δεν ξέρεις καλά, θα το πάρεις τον ίδιο τρόπο. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Πλέον, ξέρεις τι, δεν παρεξηγούμε. Έχω αυτό το κακό. Ή καλό. Καλό είναι, καλό. Ναι, ναι. Πρέπει να προσπαθήσεις πολύ, πολύ για να με κάνεις να παρεξηγηθώ και δεν θα παρεξηγηθώ. Θα παρεξηγηθείς για άλλα πράγματα προφανώς, όχι για αυτό. Ναι, δεν θα παρεξηγηθώ και θα σου πω γιατί. Γιατί δεν μου αρέσει να με παρεξηγούν και εμένα. Και επειδή πολλές φορές το χιούμορ μου είναι πιο καυστικό και πιο επιθετικό ίσως για κάποιους, δεν μου αρέσει να με παρεξηγούν. Οπότε και εγώ δεν θα παρεξηγήσω αντίστοιχα. Ήθελα να πω ότι εντάξει, δεν θα υπάρχει τώρα κάποιος που πρέπει να είναι πολύ καύστος τώρα για να μην τον ξέρει και να του πει, ας πούμε, κάτι το οποίο. είναι σπανής δηλαδή. Ξέρεις τι, στο TikTok περίμενα αρκετά hate σχόλια. Που δεν έχω. Ναι, δεν έχεις. Δεν έχω σχεδόν καθόλου. Και κάποια σχόλια που είναι ίσως λίγο πιο. Δηλαδή, είχα ένα σχόλιο τώρα που μου έλεγε δεν μπορείς να ανοίξεις αναψυκτικά. Το τελευταίο βιντεάκι που έχω κάνει. Βάλ το εδώ να παίζει. Και εγώ το πήρα. Λέω, okay, μου λέει τι δεν μπορώ να κάνω. Θα του δείξω ότι μπορώ να το κάνω. Και μπορώ να το κάνω και καλύτερα από αυτόν. έγινε από κάτω χαμός. Με αρνητικά σχόλια από άλλους ανθρώπους για αυτόν που μου έκανε το σχόλιο. Που ένα challenge σου βάλε, δεν ήταν. Ναι, ρε γαμώ. Ξέρεις τι λέω, ρε γαμώ, το βλέπεις ότι εγώ δεν παρεξηγούμε. Γιατί παρεξηγήσεις εσύ για μένα. Γιατί το παίρνεις εσύ ως κακό. Ναι, επειδή το είδα, σου λέω. Δεν νομίζω ότι και αυτός το είπε για να σε ιντριγκάρει. Ούτε εγώ. Το έκανε σε φάση.
της, της, του feeling του καναλιού που έχει. Αυτό. Ναι. Ούτε εγώ πιστεύω ότι το έκανε για να με πικάρει, ούτε για να, ναι, μου, ναι. Να με φέρει σε δύσκολη θέση και να με κάνει να νιώσω χάσιμα. Είναι ο άλλος ο κόσμος, ξέρεις, το παίρνει αλλιώς. Έχεις σχόλια από ανθρώπους που έχουν άγνοια που σε φέρνουν σε δύσκολη θέση σένα. Ή θα μπορούσαν δυνητικά, γιατί δεν παρεξηγήσει κιόλας. Άγνοια ως προς τι, ως προς τις αναπηρίες. Ναι. Πολλοί άνθρωποι έχουν άγνοια. Έχω, αλλά δεν είναι. Είναι κυρίως ερωτήσεις, ξέρεις, που θέλουν να μάθουν. Και με ρωτάνε και τους εξηγώ. Έχω πολλά σχόλια που είναι εμψυχωτικά, να το πω έτσι. Τύπου ότι είσαι γαμάτος, συνέχισε έτσι, μπράβο. Το οποίο δεν μ' αρέσει να μου λες μπράβο, γιατί δεν κάνω κάτι διαφορετικό από σένα. Κάνω αυτά που κάνεις κι εσύ. Απλά σου δείχνω τον τρόπο με τον οποίο το κάνω. Τα σχόλια που μου αρέσουν πολύ είναι από άτομα τα οποία μου λένε ότι άλλαξα τον τρόπο μου, τον τρόπο σκέψης μου, βλέπω αλλιώς την αναπηρία, και τα αντίστοιχα από άτομα που έχουν αναπηρία, που μου λένε ότι έχω ένα πρόβλημα και με έκανες να προσπαθήσω να το διαφορετικά. Να το διαφορετικά και να το αποβάλω ως πρόβλημα. Δηλαδή έχω σχόλια από άτομα που μου είχε πει ότι δεν έχω πέντε δάχτυλα σε ένα χέρι, το άλλο του χέρι είχε πέντε δάχτυλα, και ότι πάντα το έκρυβα. Και βλέπω εσένα που είσαι τόσο ανοιχτός και αυτά, και θα προσπαθήσω να το κάνω κι εγώ. Είναι τεράστιο κέρδος να βλέπεις ότι έστω με αυτή τη βλακεία κάτι βοηθάς, κάπως βοηθάς. Ναι, είναι κάποια στιγμή που έβγαλες έτσι κάτι για να βγάλεις, ή κάθε φορά που βγάζεις ένα βίντεο στο TikTok είναι το καλύτερό σου? Όχι. Αρκετές φορές έχω βγάλει κάτι για να βγάλω, απλά γιατί το για να βγάλω ωραίο βίντεο, ωραίο τώρα. Με μήνυμα, ας πούμε, υποτίθεται γι' αυτά. Θέλει και δουλειά, θέλει και σκέψη, θέλει και χρόνο, τον οποίο δεν τον έχω πάντα. Οπότε, απλά για να μείνω relevant και να με δει ο άλλος, θα βγάλω και το trend του TikTok, θα βγάλω και την πιο βλακεία. Δεν θα κάνω lip sync. Νομίζω έχω ένα βίντεο μόνο με lip sync, 2 το πολύ στα 180 που έχω. Θα κάνω κάποιο trend του TikTok, το οποίο μπορώ να το φέρω στα μέτρα μου κάπως. Αλλά δεν είναι ότι θα είναι και το καλύτερο βίντεο, θα είναι απλά για να, ξέρεις, να υπάρχω εκεί πέρα. Εντάξει, έχεις και καλό performance on camera. Δηλαδή, εγώ θα τα έβλεπα ασχέτως δηλαδή αναπηρίας. Που είναι το, ξέρεις, ότι ο άλλος το τραβάει το μάτι. Σου λέει, κοίτα, παίζει κιθάρα, ξέρω εγώ, χωρίς αυτό. Έχω πάρει ταλέντο από τους γονείς. Ναι. Σε έχει βοηθήσει καθόλου ο πατέρας και ο μητέρας? Όχι. Θα σου πω. Ο πατέρας, να πούμε, είναι ο Γιάννης Βούρος. Ο πατέρας είναι ο Γιάννης Βούρος, η μαμά είναι η Ντέιζη Σεμπεκοπούλου, είναι και οι δύο ηθοποιοί. Δεν με έχουν βοηθήσει, δεν έχω κάνει ποτέ μαθήματα υποκριτικής. Θεωρώ ότι. Πες το έτσι λίγο πιο. Διψωνίστηκα ότι έχω το ταλέντο. Θα γινόμουν ηθοποιός. Έχω το γονίδιο, το DNA. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ηθοποιός όμως. Δεν ήθελα ποτέ μέχρι που μεγάλωσα και λέω, εργαμότο, μήπως έπρεπε να γίνω ηθοποιός. Γιατί ξέρεις, μου το λένε πάρα πολύ και φίλοι, ότι οπότε τους λέω ένα ανέκδοτο ή οπότε λέω μια ιστορία και αυτά, ότι είμαι πολύ παραστατικός και ότι το λέω με τέτοιο τρόπο και αυτά. Ξέρεις, και σκεφτόμουν πώς έπρεπε να γίνω ηθοποιός. Δεν νιώθω ότι θα ήθελα όμως πραγματικά να γίνω. Γιατί έβλεπα, ξέρεις, τους γονείς μου που δούλευαν άπειρες ώρες παλιά. Γυρίσματα, πρόβες, παραστάσεις, τους έβλεπα λίγο και λέω, εντάξει, δεν θέλω να καταντήσω έτσι κι εγώ. Αυτό. Μπορεί, κάνεις σερφ. Οπότε μας λες, θα πας για σερφ, ξεκινάω από αυτό. Παίζεις ποδόσφαιρο. Υπάρχει κάτι που δεν κάνεις? Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις με τίποτα? Πέρα από το μαχαιροπύρνο, ναι, πέρα από το χειροπύρνο πριν. Από δραστηριότητα. Αυτά που θέλω τα κάνω. Δηλαδή, κιθάρα. Παίζω και πιάνω. Εντάξει, δεν είμαι Μπετόβεν, προφανώς. Αλλά κάποια κομμάτια που θέλω να μάθω, ρε παιδί μου, τα μαθαίνω και παίζω. Σερφ, ποδόσφαιρο, γυμναστήριο. Αυτά. Για κανένα μπασκετάκι θα πάω καμιά φορά. Αλλά εντάξει, με ένα 70 δεν πας πουθενά για μπάσκετ, τέλος πάντων. Αυτό είναι το θέμα. Το ύψος σε πείραξε. Όχι. Μπορώ να. Την μπάλα μπορώ να τη χειριστώ καλά. Δηλαδή, να τη σκάσω και αυτά να στάρω, μπορώ κανονικά. Καλά, ήταν εκπληκτικό. Παλιά, επειδή θεωρείται ότι έχω τετραπληγία λόγω και άνω και κάτω άκρων αναπηρία. Παλιά ήμουν σε μια ομάδα rugby με μαξίδιο. Δικαιούμουν να παίξω εκεί. Οπότε ήταν όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες, ήταν όντως αμαξίδιο κανονικά στην κανονική τη ζωή. Και εγώ ήμουν στην προπόνηση, ξέρεις, είσαι δεμένος, είναι τελείως διαφορετικό το αμαξίδιο, είναι σαν τάγκ. Πολύ ωραίο άθλημα, by the way. Και ήμασταν αμαξίδια αυτά, κάναμε έτσι από εδώ, από εκεί.
πεθαίναμε στην προπόνηση και εγώ ήμουν παιδιά. Όχι, παιδιά, έχω αργήσει, έχω ποδόσφαιρο. Και σηκωνόμουν από το μαξίδιο και έφερα και. Την πινελίκια άκουγα. Αυτό. Σε διώξαν την ομάδα, έτσι. Ναι, διαλύθηκε μετά η ομάδα, παιδιά. Είδα και τσίτ μετά, έπεισα. Ναι, ναι, όχι, ήμουν τσιτάκι τελείω. Αυτό, αλλά όχι από δραστηριότητες, ότι ξέρεις, ό,τι μου αρέσει, ό,τι θέλω γι' αυτά, το κάνω. Δεν είσαι κάποιο αποθυμένο έτσι, ξέρω εγώ που... Όχι. Όχι, τέλεια. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω κατά πάσα πιθανότητα είναι να οδηγήσω μηχανή, επειδή ξέρεις, γκάζι, φρένο και αυτά τα έχεις όλα στα χέρια, τουλάχιστον στις περισσότερες. Δεν έχω οδηγήσει, δεν θέλω, ξέρω αν θέλω κιόλας να οδηγήσω, αλλά δεν είναι και κάποιο αποθυμένο. Ποδήλατο, ας πούμε, έκανα κανονικά. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι είχα το φρένο στο πεντάλι, ξέρεις, έκανα κόντρα πίσω και κανονικά. Δηλαδή τη μόνη είχα χειριζόμουν κανονικότατα. Με αυτοκίνητο? Αυτοκίνητο οδηγώ κανονικά. Η μόνη διαφορά. Το μόνο request από το κράτος είναι ότι πρέπει να οδηγώ αυτόματο. Αυτό. Με χρειάζεται να αλλάξει ταχύτητα. Ναι, ναι, μπορώ. Έχω οδηγήσει με αυτοκίνητο με ταχύτητες. Όχι, δεν έχω οδηγήσει αυτοκίνητο με ταχύτητες. Ναι, ναι, όχι κράτος. Έχω οδηγήσει και μπορώ να οδηγήσω με ταχύτητες, αλλά οδηγώ αυτόματο. Αυτό, δηλαδή το δίπλωμά μου, ξέρεις, είναι... Αν ήθελες όμως θα μπορούσες, αυτό ήθελα να πει. Αυτό ήθελα να πει. Αν τύχει ποτέ και πρέπει να πάω κάποιον στο νοσοκομείο, γρήγορα θα οδηγήσω με ταχύτητες, ναι. Και ήθελα να σας πω να μας πούς μια βόλτα μετά, μόλις είμαι στο νοσοκομείο, άστο. Με τις κοπέλες πώς είναι η φάση, πώς θα πας? Με τις κοπέλες. Αναστέναξες. Ξέρεις τι, όχι. Βάλε ουίσκι, λέει. Βάλε να τα φιούμε. Χωρίς πάγο. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Μικρός, θεωρούσα ότι δεν θα τα πάω καλά. Ξέρεις, θα έλεγα, σκεφτόμουν ότι θα στέκονται πάντα στην αναπηρία και ότι... Εντάξει, άντε μία, δύο να τις καταφέρεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά, όχι, δηλαδή είναι απίστευτο το αν έχεις αυτοπεποίθηση και αν πιστεύεις ότι μπορείς να το καταφέρεις, το τι κοπέλες μπορείς να βρεις και τι ωραίες σχέσεις μπορείς να κάνεις και ακόμα και way out of my league που λένε, είναι απίστευτο. Ωραία, θέλω να μας αναλύσεις λίγο αυτό, πώς κάνεις γνωριμίες και τα λοιπά, αλλά πρώτα ένα μήνυμα με τον χορηγό μας. Ξέρεις πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι για μας να επενδύουμε στον εαυτό μας καθημερινά. Και αν θέλεις να επενδύσεις με ασφάλεια, δεν υπάρχει καλύτερη πλατφόρμα από το σημερινό χορηγό μας, την Freedom24. Αν θέλεις να επενδύσεις με 0% προμήθειες, τώρα με τη δημιουργία του λογαριασμού σου θα πάρεις εντελώς δωρεάν και μία μετοχή. Γιατί να επιλέξεις όμως τη Freedom24? Επειδή είναι ευρωπαϊκή θυγατρική της αμερικάνικης εταιρείας Freedom Holding Corporation, εισηγμένη στο Nasdaq. Είναι αξιόπιστη, διαφανής και ελέγχεται με τη SISEC, την Buffin και τη SEC. Έχει 0% προμήθεια για μετοχές, ETF και ομόλογα. Έχει πρόσβαση στο χρηματιστήριο Αθηνών, σε παγκόσμια χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ασίας και έχει ένα αποτεμευτικό λογαριασμό με ετήσιο επιτόκιο 3% και μερίσια απόδοση στόκων. Τι άλλο θες? Πάρ' το παρακάτω link και φτιάξε το δικό σου επενδυτικό λογαριασμό στη Freedom24. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στη Freedom24, να πάμε στο web terminal, να γράψουμε VUAA και να πατήσουμε αγορά. Αυτό ήταν. Πώς κάνεις γνωριμίες, δηλαδή? Έχει καμία διαφοροποίηση σχέση με τους άλλους ανθρώπους? Όχι. Online, ας πούμε. Θα σου πω. Δεν είμαι από τα άτομα που θα είναι σε ένα κλαμπ και θα πάει να μιλήσω σε κάποια άγνωστη. Δεν είναι του στυλ μου τόσο. Αλλά αν είμαστε, είτε γνωριστούμε σε κοινή παρέα, είτε online, είτε μετά μου είναι πολύ εύκολο να προσεγγίσω και να μιλήσω. Δεν είναι ότι ντρέπομαι να πάω να μιλήσω σε κάποια στο κλαμπ για το τι θα πει. Το έχω κάνει ή στο μπαρ σε κάποια ταβέρνα. Αλλά δεν είναι τόσο του στυλ μου να πάω να μιλήσω έξω σε κάποια άγνωστη. Μου είναι εύκολο να προσεγγίσω και να δείξω ενδιαφέρον και να αυτοσυστηθώ, ξέρεις, και να πω είμαι αυτός, χάρηκα. Αξιοποιείς το χιούμορ σίγουρα, φαντάζομαι, σίγουρα. Για το θέμα τα δάχτυλα. Για αρχή όχι. Να. Γιατί δεν θες να δώσεις σημασία. Αυτό. Να μην το θέλω να δει εμένα και όχι το πρόβλημα τόσο. Στην πορεία σίγουρα θα παιχτεί και χιουμοράκι, θα δω και αστεία. Αλλά νομίζω δεν έχω κάποια άλλη διαφορά. Δηλαδή δεν έχω κάποια διαφορά από κάποιον άλλον που πάει να μιλήσει σε κάποια γυναίκα.
που είναι πολύ εύκολο πλέον. Και σιγά σιγά και η αυτοπεποίθηση ήρθε και με τον καιρό. Δηλαδή, ξέρεις, κατάφερα να γνωρίσω μία, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και έλεγα, ρε, το έχεις. Άρα δεν υπάρχει, ξέρεις, κάποιο κόλλημα, πάμε. Αυτό, οπότε... Και είναι και πολύ ελκυστικό αυτό κιόλας, δηλαδή, να το εκπέμπεις εσύ, να το βλέπει μια γυναίκα που μπαίνει στη ζωή σου. Νιώθω πως ναι, πλέον. Θα το, ξέρεις τι, πολλές μου έχουν πει. Νιώθω ότι κιόλας θα με θαυμάσει. Λίγο υπερφύαλο τώρα αυτό, αλλά... Θα με θαυμάσει η κοπέλα που έχω δίπλα μου. Έτσι το βλέπεις, ρε φίλε. Και από τη στιγμή που το βλέπεις έτσι θα μεταδοθείς στον άλλο, καταλάβες. Αν πιστεύουμε ότι κάτι μας λείπει, η ολόκληρη συμπεριφορά μας θα αλλάξει και θα αλλάξει και η συμπεριφορά του άλλου. Ναι, ναι. Αλλά είναι αυτό το ότι δεν στέκομαι στην αναπηρία. Είναι τόσα... Ξυστή. Η αναπηρία είναι ένα χαρακτηριστικό μου. Δεν είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Βέβαια. Αυτό είναι οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή είμαστε τόσα πολλά ακόμα μέσα μας, τόσα πολλά πράγματα που η αναπηρία είναι ένα κομμάτι από όλα αυτά. Δεν βλέπω να είναι και αναπηρία κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, θα σου πω. Ισχύει. Δηλαδή οι άλλοι, τα άλλα άτομα που ήταν στο αμαξίδιο, με λέγανε μου φανάπηρο. Που από τη μία δεν έχουν άδικο. Δηλαδή και ξέρω από τη στιγμή που δεν έχω πρόβλημα πρακτικό. Που δεν έχω πρόβλημα. Και κλαίει τώρα, ρε. Δεν μου δέχεται κανένα. Ναι. Τίποτα. Outcast, τελείως. Ούτε εγώ το βλέπω σαν αναπηρία. Από τη στιγμή ρε, που ναι. Κάνεις ό,τι γουστάρεις, φίλε. Δηλαδή, σερβ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, ρε, είσαι και ενεργός, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή... Ναι, ναι, όχι. Ξέρεις τι, αυτό που μου είχαν πει οι δικοί μου και το έχω πει πολλές φορές είναι ότι γεννήθηκες έτσι. Τυχερός, άτυχος, έτυχε να γεννηθείς έτσι. Από εδώ και πέρα είναι δικό σου θέμα το τι θα κάνεις στη ζωή σου. Θα κάτσεις εκεί πέρα σε αυτή τη γωνία και θα σε λυπάται ο κόσμος ή θα βγεις έξω στην κοινωνία. Και όταν σου δίνεται αυτή η επιλογή, ουσιαστικά δεν είναι επιλογή. Δηλαδή το να κάτσεις εκεί πέρα στη γωνία δεν είναι επιλογή. Δεν ζεις. Οπότε ξέρεις, ήταν μονόδρομος μετά. Και η στάση τους και μετά όλα τα εφόδια που πήρα και η δική μου ιδιοσυγκρασία ήταν μετά. Ξέρεις, βγαίνουμε στην κοινωνία. Και έχεις επιλέξει να το ζεις έντονα. Δηλαδή, όντως έχεις πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχεις το κοινό σου, έχεις δημιουργήσει μια πλατφόρμα που ο κόσμος σε ακούει και τους εμπνέει. Και γιατί να μην το θαυμάσει κάποιος αυτό. Πόσο μάλλον μια γυναίκα που δίνει σημασία στις ικανότητες ενός άντρα, που του πώς αλληλεπιδρά με τον έξω κόσμο. Και είναι και τελείως εγωιστικά να το δεις, είναι πολύ ωραίο να σε θαυμάζει ο άλλος. Είναι και πόσο μάλλον αυτός που έχεις δίπλα σου. Και να σε σαπορτάρει όλο αυτό και να σου λέει. Και να σου δίνει και συμβουλές. Μην κάνεις αυτό το βίντεο, κάνε αυτό. Καλύτερα να κάνεις αυτό, πες αυτό. Ναι, τέλειο αυτό, συνέχισε. Ή να σου στέλνει π.χ. τώρα καλή επιτυχία στο podcast. Είναι πολύ ωραίο να εννοείται αυτό και να σε θαυμάζει. Καριέρα. Έχεις τώρα μπει στον κόσμο της διαφήμισης. Είσαι copywriter, έτσι. Γράφεις κείμενα. Είμαι copywriter, δεν πήγα τώρα, έχω μπει χρόνια. Ξεκίνησα, ναι. Έχω τελειώσει ΜΜΕ στο Καποδιστριακό. Μ' άρεσε πολύ να γράφω από μικρός. Και μ' άρεσαν και τα αθλητικά από μικρός. Οπότε λέω, θα γράφω για αθλητικά. Και πήγα σε μια αθλητική εφημερίδα, ξεκίνησα ως δημοσιογράφος. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν σου άρεσε τίποτα. Το αντικείμενο ή ο τρόπος εργασίας. Δεν μ' άρεσε το να γράφω για αθλητικά και δεν μ' άρεσε η πιο ξύλινη γλώσσα που έπρεπε να χρησιμοποιήσω και τα δεδομένα που έπρεπε να αποτυπώσω. Ήθελα κάτι πιο ελεύθερο, πιο δημιουργικό. Οπότε το γύρισα μετά στη διαφήμιση. Πόσο χρόνο σου πήρε αυτό να καταλάβεις? Όχι πολύ. Ούτε χρόνο. Ούτε χρόνο. Δεν ταλαιπωρήθηκες πολύ, δηλαδή. Όχι, όχι. Και βρήκα αμέσως δουλειά σε διαφήμιση, ευτυχώς. Ήμουν τυχερός. Όχι internship, junior, ως junior θέση. Και μετά είδα ότι μ' άρεσε και το περιβάλλον της διαφήμισης και όλο το vibe και το αντικείμενο. Και το να γράφω γενικά πιο δημιουργικά πράγματα. Οπότε λέω, θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν φοβήθηκες ότι ξέρεις τι, είμαι εδώ τώρα, στην αθλητική εφημερίδα τέλος πάντων. Παίζει να έχω κάποιους ανθρώπους να αντιμετωπίσω, αν αλλάξω δουλειά, που θα δούνε, ξέρω, τα χέρια μου, θα πούνε, ίσως να μην μπορεί αυτός ο άνθρωπος και τι, να θα ήμουν μια ζωή στην συμφωνώ, θέλω να το ακούσω, συμφωνώ απόλυτα. Ναι, 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 όχι, δε, πάντα θα αντιμετωπίσεις ανθρώπους που μπορεί να σε δουν αρνητικά στην αρχή. Το θέμα είναι τι θα κάνεις εσύ για να τους αλλάξεις τη γνώμη. Ξέρεις πως οι άνθρωποι όμως
που λες ότι ξέρεις τι τυπικά έχουν όλους τα δάχτυλα, ξέρω όλους τα χέρια, είναι μια χαρά άνθρωποι, φοβούνται να κάνουν αυτή την αλλαγή. Και εδώ που έχεις ένα θέμα το οποίο, ρε παιδί μου, θα έλεγε κάποιος και δικαιολογημένα, ξέρεις τι, ναι, okay, με φοβίζει αυτό. Γιατί όταν πήγες στην εφημερίδα, το ίδιο πράγμα δεν ήταν. Ναι, ενώ ήμουν σε ένα περιβάλλον σχολής και σπιτιού και πήγα σε ένα καινούριο περιβάλλον. Αν σκεφτόμουν και εκεί πέρα το ότι πώς θα με αντιμετωπίσω, δεν θα πήγαινα ποτέ. Δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου το πώς θα αντιμετωπίσω άλλους. Γιατί ξέρω ποιος είμαι και ξέρω πώς θα τον κάνω να με αντιμετωπίσει όπως θέλω εγώ. Δεν σκεφτόμουν ποτέ την αλλαγή, δεν φοβόμουν ποτέ την αλλαγή. Γι' αυτό μετά πήγα και με έκανα μεταπτυχιακό στο Εδιμβούργο, σε ένα τελείως ξένο περιβάλλον, με ξένα άτομα που δεν με ήξεραν ποτέ. Ξένη γλώσσα, τελείως ξέρεις άλλα πράγματα. Δεν ήταν go for it, τελείως. Και μετά γύρισα ξανά, καινούριες δουλειές, έχω αλλάξει τόσες εταιρείες. Σαφώς υπάρχει πρώτη επαφή με τον εργοδότη που, αν δεν με ξέρει, ξέρεις, θα του φανεί περίεργο. Είναι τελείως οξύμορο το ότι είμαι κειμενογράφος. Δηλαδή, ξέρεις, χωρίς δάχτυλα, γράφει και είναι τελείως παράλογο. Από τη στιγμή που όμως θα με δει, θα του μιλήσω, θα δει ότι έχω το μυαλό για την δουλειά, θα δει ότι έχω τις σπουδές, τις γνώσεις, την προϋπηρεσία. Άμα δει κιόλας, έχω πάει σε εργοδότη που μου έχει πει: θα μπορείς να γράψεις. Του λέω: φέρε ένα στυλό. Και του γράφω. Του λέω: φέρε και ένα πληκτρολόγιο. Του γράφω. Φέρε και μια κιθάρα. Φέρε και μια κιθάρα. Θα το βάλω και μαζί. Τέλεια. Παίζω κιθάρα πάνω στη σανίδα. New challenge. Από τότε, από τη στιγμή που θα δει ότι μπορώ να κάνω τα πράγματα που χρειάζονται για να γίνει η δουλειά, μετά ξέρεις, δεν έχει λόγο να μην με πάρει. Για να πηγαίνεις. Δεν γίνεται να πεις παιδιά, δεν ξέρω να χρησιμοποιούν. Ισχύει. Για κάποιο λόγο πηγαίνεις. Θα γράφει κάποιος άλλος τα κείμενα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Προφανώς δεν γίνεται. Οπότε δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Ξέρω, και στο να πάω να γνωρίσω εργοδότες και στο να ζητήσω καινούριες δουλειές και στο να διεκδικήσω καινούρια πράγματα και καλύτερα πράγματα. Είναι όπως ήταν η ζωή μου μέχρι τώρα ενώ μέχρι πριν το εργασιακό κομμάτι, έτσι συνέχισε να είναι και μετά. Πόρτες δεν κλείσανε λοιπόν λόγω αυτού. Αν έχουν κλείσει, δεν το έχω μάθει. Πόρτες ανοίξανε λόγω αυτού. Αχ, να του δώσω μια ευκαιρία, γιατί... Θεωρώ πως όχι. Θεωρώ ότι στο εργασιακό κομμάτι όχι, στο TikTok ναι. Okay, μου έχει φέρει δηλαδή συνεργασίες στο TikTok εξαιτίας... Λογικό, εντάξει. Ναι. Φαίνεται λογικό. Στο εργασιακό, στο αμυγός εργασιακό κομμάτι της διαφήμισης θεωρώ πως όχι. Σίγουρα γνωριμίες έχουν παίξει ρόλο και έχουν ανοίξει πόρτες. Όχι λόγω του πατέρα μου, λόγω δικών μου γνωριμιών. Αυτό, ναι, εντάξει, γνωριμίες ξέρεις πάντα βοηθάνε, τώρα κακά τα ψέματα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο το ότι να του δώσω μια ευκαιρία. Όχι. Έτσι το θεωρώ εγώ τουλάχιστον. Γιατί μερικές φορές όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να του λείπει κάτι, λες, ξέρεις, να τον αντιμετωπίσω λίγο διαφορετικά. Μην παρεξηγηθεί. Αυτό είναι εξίσου κακό όσο και το αντίθετο. Είναι ο θετικός ρατσισμός που λέμε. Μάλιστα. Που θα αντιμετωπίσει τον άλλον διαφορετικά, καλύτερα από ό,τι θα με αντιμετώπιζες αν είχα 10 δάχτυλα, επειδή θεωρείς ότι χρειάζομαι τη σωστή, τη θετική σου αντιμετώπιση, το θετικό σου πρόσημο, ας πούμε. Είναι εξίσου κακό. Τον άλλον πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως αντιμετωπίσεις τον οποιοδήποτε. Δεν είναι το ότι κάποιος έχει ένα πείρα, δεν σημαίνει ότι είναι καλός άνθρωπος, δεν και καλά. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος μαλακάς του κόσμου. Μιλάμε έτσι, δεν ξέρω. Ναι, ωραία, ωραία. Δεν σημαίνει ότι και καλά ότι θα τον αντιμετωπίσω με ιδιαίτερο τρόπο. Είναι κάποιος που σου είχε φερθεί έτσι, ας πούμε, τύπου με λύπηση και να τον βάλεις στον ίσιο δρόμο. Πολλοί κόσμος όχι, αλλά είναι αυτοί που θα θεωρήσουν ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι και θα πάνε να μου το κάνουν. Ναι. Ή που θα είναι και αυτοί που θα με ρωτήσουν, χρειάζεται βοήθεια με αυτό, το οποίο είναι legit, full. Είναι πολύ σωστό και μπράβο και έτσι πρέπει να γίνεται. Και αν σου πω ότι ναι, χρειάζομαι βοήθεια, πρέπει να με ρωτήσεις μετά πώς μπορώ να σε βοηθήσω, τι πρέπει να κάνω. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτούς που μου λένε, που μου προσφέρουν τη βοήθειά τους. Ή ξέρεις, όχι, ευχαριστώ. Ή ναι, μπορείς να μου κάνεις αυτό. Ήταν ένα εκπληκτικό σκηνικό, έχω πάει σε φούρνο.
Έχω πάρει ψωμί τη ζαμπονοτρόπη, έχω πάρει και πάω στο ταμείο να πληρώσω και μου κάνει η ταμεία μου λέει να σε βοηθήσω. Ξέρεις, όταν πληρώσω, παιδί μου, παλιότερα που δεν είχαμε τόσο τις κάρτες, αφήνω το πορτοφόλι κάτω, το ανοίγω, βγάζω τα λεφτά, τα κέρματα και αυτά, το δίνω, το σηκώνω το πορτοφόλι, το βάζω στην τσέπη. Που θα αφήνει το πορτοφόλι κάτω, μου λέει να σε βοηθήσω, λέω όχι, το έχω. Βγάζω τα κέρματα, τις τα δίνω και τις πέφτουν. Και τις λέω, να σε βοηθήσω. Και μου λέει, το χρειαζόμουν. Αυτό, ξέρεις, οπότε έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Είναι ωραίο να σου προσφέρω άλλη βοήθεια. Αν τη χρειαστώ, θα τη δεχτώ. Αν όχι, πρέπει να δεχτείς το όχι σαν απάντηση. Αυτό. Μιας και έχεις σπουδάσει και έξω, έχεις δει κάποια διαφορά στο πώς σε αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα? Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο μπροστά στο εξωτερικό. Είναι, θα σου πω, και σε θέματα υποδομών και σε θέματα αντιμετώπισης. Τώρα ξαναλέω, εγώ δεν είμαι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναπηρίας, γιατί δεν είναι ότι έχω και κάποιο πρόβλημα μετακίνησης. Αλλά σε θέματα υποδομών και σε θέματα προσβασιμότητας έξω είναι πολύ πιο σωστά. Κάποιος που είναι σαν αμαξίδι μπορεί να κινηθεί πολύ πιο εύκολα. Δεν κλείνουν ράμπες, σέβονται. Όπου το να κλείσεις ράμπα είναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι με το άτομο στο αμαξίδιο. Είναι η μαμά με το καρότσι. Είναι ο παππούς με το μπαστούνι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχει στο μυαλό σου ότι τη χρειάζονται τη ράμπα. Ή να μην παρκάρω πάνω στο πεζοδρόμιο και πρέπει να κατέβει ο άλλος κάτω. Είναι θέματα παιδείας τα οποία δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να τα αποκτήσουμε, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Ναι, έξω είναι πολύ πιο smooth. Αν σου δίνανε έτσι τη δυνατότητα να αποφασίσει για μερικά πράγματα, τι θα άλλαζες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Πες ότι είσαι υπουργός παιδείας, ο πρωθυπουργός. Ναι, δεν ξέρω. Είναι τώρα μια ερώτηση που θέλει σκέψη. Στην καθημερινότητά σου, με κάτι που θα ήθελες να φτιάξεις εσύ για σένα ή για τους ανθρώπους που γνωρίζεις? Θα σου πω. Πολλές φορές στη διαφήμιση σκεφτόμαστε να πούμε κάτι έτσι πιο ωραίο, κάτι πιο έξυπνο για αυτά και μετά βλέπεις τον κόσμο στον οποίο απευθύνεσαι και λες. Ναι. Τι κάθομαι και σκέφτομαι τώρα. Δηλαδή, γράφω όλα αυτά και όλο από κάτω μου λέει τιμούλα. Και είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε. Και είναι αυτό που κάναμε στα σχολεία είναι ότι προσπαθούσαμε να ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά που θα είναι μετά από χρόνια οι πολίτες του μέλλοντος και θα με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν την όποια γνώση και την όποια ιδεολογία στα παιδιά τους, στα εγγόνια αυτά. Αλλά θέλει πολύ δουλειά άλλωστε. Δηλαδή το να μην παρκάρεις πάνω σε ράμπα δεν είναι ρεσί. Είναι κάποιος να το πει αυτό. Και να μην είσαι στα αρχίδια σου. Και να τιμωρηθείς κιόλας αντίστοιχα. Και να τιμωρηθείς αντίστοιχα. Κάνεις, ναι. Όχι. Θέλει και την αντίστοιχη τιμωρία. Γιατί γενικότερα. Και όχι, μου πήρες πινακίδες, αλλά έχω τον υποδιοικητή τέτοιο και θα τις πάρω σε δύο μέρες. Γενικότερα το ζήτημα του παρκαρίσματος λιγάκι είναι ζήμια η φάση. Έτσι, ναι. Ό,τι να είναι, ο καθένας παρκάρει που γουστάρει. Ναι. Δεν ξέρω. Το να αντιμετωπίσει. Ξέρεις τι, δεν είναι αυτό που λέω. Δεν είναι το θέμα αντιμετώπισης των ατόπων με αναπηρία. Είναι γενικά ένα θέμα σεβασμού προς τον συνάνθρωπό σου. Νοοτροπία είναι. Αυτό. Μια σωστή νοοτροπία. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Θέλει δουλειά όμως. Έχεις δει καμιά διαφορά από τα τώρα είσαι 36, ξέρω. 35. Ναι, μες στο. Έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Έχεις δει κάποια διαφορά από τα 18, ξέρω εγώ, μέχρι τώρα? Να αλλάζει κάπως ο κόσμος, να γίνεται πιο ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα? Έχω δει τον κόσμο να γίνεται ευαίσθητος σε πολλά θέματα. Σε πάρα πολλά θέματα. Περισσότερο ευαίσθητο από ό,τι πρέπει. Περισσότερο ευαίσθητο από ό,τι πρέπει. Πλέον είναι αυτό το meme που όταν προσπαθείς να μην κάνεις offend κάποιον το 2022, περνάς μέσα από laser και είσαι σε φάση τέτοια. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον. Δεν ξέρεις με τι θα παρεξηγηθεί ο άλλος. Δεν ξέρεις, δηλαδή μπορεί να νομίζω ότι είσαι περιφραγμένος, τέλεια, ωραία, το έχω κάνει τέλεια αυτό σωστά και να παρεξηγηθεί ο άλλος γιατί δεν ξέρω. Γιατί έτσι του ήρθε. Έχει γίνει πολύ πιο ευαίσθητος ο κόσμος. Αλλά όχι και σε σωστά πράγματα και σε πιο υπερβολικά. Ναι, εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν πιο included γενικά στην κοινωνία, ρε παιδί μου, σύμφωνοι. Αλλά όντως, το ότι δεν ξέρεις τι να πεις και πώς να το πεις και ποια λεξούλα θα πιάσει ο άλλος τώρα για να πει ότι αυτός είναι περίεργος και να γίνει και κάνα cancel κτλ. Εντάξει, το ζεις και εσύ τώρα που έχεις την έκθεση με το TikTok, το ζούμε και εμείς για τα δικά μας θέματα. Αλλά πιο πολύ θέλω να σε ρωτήσω για αυτά που σε αφορούν, αν αυτό, είναι πιο ευαίσθητο. Αυτό με το TikTok που λες.
κάνω ένα βιντεάκι που μπορεί να μιλάω και αυτά και μετά κάθομαι και το ακούω ξανά και ξανά να σκεφτώ ποιος μπορεί να παρεξηγηθεί και με τι, με αυτά που έχω πει. Και λέω, εδώ δεν έχω κάτι. Κάποιος μπορεί να βρεθεί και να σου πει κάτι. Είναι απίστευτο. Είναι η ψευδέστηση της ελευθερίας λόγου. Ναι, εντάξει, τα social media έχουν κάνει πολύ μεγάλο καλό και κακό σε αυτό. Το ότι ο καθένας μπορεί να εκφέρει τη γνώμη του και να πει το μακρύ του και τον κοντό του είναι εντάξει. Απ' τη μία ισχύει πάρα πολύ, απ' την άλλη δεν ισχύει όμως, γιατί δεν μπορεί εν τέλει ο καθένας να πει για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι του κατέβει. Όχι, δεν μπορεί, αλλά. Αν μπορεί, δεν εξυπηρετεί την εκάστοτε πλατφόρμα. Ναι, ναι. Ισχύει. Κάποια στιγμή ναι, θα τον κλωτσίσει η ίδια η πλατφόρμα. Αλλά. Έγινε τον κλωτσάει. Ίδια. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Τον κλωτσάει η πλατφόρμα ή τον κλωτσάει ο κόσμος. Που η πλατφόρμα εννοώ η κοινότητα όλη. Ας πούμε για κάποια συγκεκριμένα παράδειγμα τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε. Ο κόσμος στηρίζει κάποιους και τον πετάει το Facebook, το Instagram κτλ. Εντάξει, υπάρχει και ένα όριο γιατί για παράδειγμα τώρα στο Instagram δεν μπορεί να βάλει τώρα μια γυναίκα ή κάποιος άντρας ένα πορνογραφικό υλικό. Ναι, εντάξει, υπάρχει άλλα μέτρια extreme. Δεν μιλάω για κάποιο παράδειγμα που έγινε πρόσφατα. Ναι. Υπάρχουν κάποια όρια τα οποία. Είναι και οι πλατφόρμες είναι πολύ ευαισθητοποιημένες πλέον. Ναι, ρε, εσύ. Μπορεί να συμφωνήσεις σε κάποια και να διαφωνήσεις στα περισσότερα, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά, ο άνθρωπος δεν έλεγε τίποτα. Όχι. Ναι. Και δεν το εξέφρασε και με περίεργο τρόπο, γι' αυτό ήταν πολύ όλο. Βέβαια, αυτό είναι φυσικό επακόλουθο οποιοδήποτε συστήματος που προσπαθεί να ικανοποιήσει κανόνες σε ένα τεράστιο πλήθος. Ναι, δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις όλους τους ικανοποιημένους. Απ' τη μία, ας πούμε, έχεις ένα ακραίο παράδειγμα που ξεκινάει πλοίο. Έχει ένα όριο, ναι. Ναι, εντάξει. Βάζω το πρώτο όριο. Δεν μπορείς να βάλεις αυτό. Και μετά λες, μάλλον δεν μπορείς να βάλεις και τ' άλλο, γιατί και αυτό είναι. Και δεν μπορείς να βάλεις και δεν μπορείς να. Και ξαφνικά αυτό το πράγμα γίνει τόσο πολύπλοκο. Που εν τέλει δεν ξέρεις τι να βάλεις. Που εν τέλει περιορίζεται να απελευθερώνει. Ναι, αυτό. Δηλαδή, είναι πολλά άτομα που εκφράζουν τη γνώμη του στο TikTok. Όχι ότι συμφωνώ με όλα, με τα περισσότερα ίσως και όχι, τα οποία έχουν περιοριστεί, γιατί πρέπει. Απ' τη μία είναι καλό, απ' την άλλη ξέρεις, είναι τεράστια κουβέντα. Yeah. Είναι τεράστια κουβέντα. Δεν ξέρεις που πρέπει να σταματήσεις και που όχι. Το ζήτημα ξεσπίνει τώρα ότι εσύ μπορεί να θες να περάσεις ένα μήνυμα το οποίο είναι θετικό για πάρα πολλούς ανθρώπους. Και την ώρα που θα κάνεις την αυτολογοκρισία σου, θα δεις ξανά τα βίντεο σου και θα δεις αν παρεξηγηθεί κάποιος. Να πεις όχι, δεν το βγάζω έτσι. Και να περιορίσεις αυτή την επίδραση θετική που μπορεί να έχεις και να χαθεί κάτι καλό από τη σφαίρα ναι. Του TikTok και τα κοίτα, αν αξιολογήσω το ότι θα έχει περισσότερο αρνητικό αντίκτυπο από θετικό, δεν θα το. Δεν το ζυγίζει κι εσύ. Δεν θα το βγάλω, ναι. Έχω κάνει βιντεάκια που μετά το έχω σκεφτεί και λέω άστο καλύτερα. Γιατί δεν έχει, δεν θα έχει τόσο θετικό, θα πούνε και από κάτω κακά σχόλια. Οπότε καλύτερα να μην το βγάλω. Αλλά αν θες να αλλάξεις όμως κάτι στην κοινωνία, την ώρα που έχεις και βίκο αότα της κοινωνίας, δηλαδή κάποιοι σ' ακούνε πραγματικά, δεν πρέπει να σπάσεις και μερικά αυγά. Ποιο είναι το δικό σου όριο? Δεν το έχω βρει ακόμα. Δεν ξέρω. Είναι δημιουργικό το κομμάτι, εντάξει, είναι δύσκολο. Ας πούμε, θα σου πω τώρα. Δεν ξέρω αν θα το βάλουμε αυτό μετά. Μου έχουν κάνει ένα σχόλιο αυτή τη στιγμή πώς βάζεις δάχτυλο. Θέλω πάρα πολύ να κάνω ένα βιντεάκι γι' αυτό. Θέλω να το κάνω με το δικό μου τρόπο. Δεν ξέρω πού θα βάλω το όριο σε αυτό το βίντεο και γι' αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα. Θέλω να το σκεφτώ πολύ καλά το τι θα κάνω και πώς θα το πω. Ας πούμε, επειδή πάρα πολλά αγόρια, επειδή εντάξει, η πλατφόρμα του TikTok είναι κυρίως μικρά παιδιά, μικρά, 16χρονα, 17χρονα και αυτά, πάρα πολλοί με έχουν ρωτήσει πώς την παίζεις. Πάρα πολλοί κόσμοι. Και είχα κάνει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που. Μπορώ να το βάλετε άμα θέλετε. Πάω στην καρέκλα, παίρνω και καλά το χαρτί υγείας, παίρνω το τέτοιο. Κάνω και τα δάχτυλα και καλά έτσι. Αυτό. Και κρακ, και παίρνω την κιθάρα. Και παίζω ένα ριφάκι και λέω. Και λέω έτσι την παίζω. Και εννοώ την κιθάρα προφανώς. Δεν θα δείχνα ποτέ πώς την παίζω στο TikTok. Αλλά είναι, ξέρεις τι, από τη μία, λες, κοίτα ο άλλος τι ρωτάει. Απ' την άλλη, χαίρομαι που. Ναι. Που με ρωτάει. Πρώτα απ' όλα μου δίνει content. Είναι μια απορία. Τότε, ας πούμε, μου λένε οι άλλοι. Έχω πάρα πολλά σχόλια που μου λένε μην ασχολείσαι με αυτούς. Παιδιά, θέλω να ασχολούμαι με αυτούς. Κάνω βιντεάκια. Παίρνω views. Παίρνω like. Παίρνω followers από αυτά. Και είναι, αυτό είναι μια απορία που την έχει ο άλλος. Και έχει το τέτοιο να τη ρωτήσει. Γιατί όχι.
Εντάξει, αν δεν σε ενοχλήσει. Και σου λέω και αυτό σου λέει, δεν παρεξηγούμε. Ναι. Δεν παρεξηγούμε. Δηλαδή, εγώ λέω πώ να. Ωραίο, challenging. Δεν θέλω να σκεφτώ ένα ωραίο βιντεάκι να κάνω γι' αυτό. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι. Δεν μου πάει κάτι. Θα το δείτε σύντομα. Ναι, τουλάχιστον δεν είναι φοβάμαι, φοβάμαι μου το κατεβάσει στο TikTok μετά. Ναι. Αυτό ξέρει, φοβάμαι ποιο θα είναι το όριό μου για να μην μου το κατεβάσει στο TikTok. Βάλε δάχτυλο που καθαρίζει μύτη, ξέρω εγώ. Το σκέφτηκα, είναι το αλλιώ. Το σκέφτηκα, αλλά δεν ξέρω. Θέλω κάτι πιο. Θέλω πιο kinky, αλλά με subtle τρόπο. Θα δω τι θα κάνω. Σίγουρα κάτι θα βρει. Τι σχέδια έχει, α πούμε, πού θε να πάει όλο αυτό. Γιατί έχει έκθεση, ασχολείσαι με διαφήμιση. Ποιο είναι το endgame. Λες για το TikTok τώρα. Γενικότερα, για το Στέφανο βασικά. Α, γιατί φαντάζομαι αυτό είναι ένα κομμάτι από όσα κάνεις. Δηλαδή είναι, ναι. Είναι μέρος μιας στρατηγικής εισαγωγικά. Κοίτα, τη διαφήμιση θα την αφήσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν δουλειά. Θα την κρατήσω όσο με κρατήσει κι αυτή. Γιατί όσο μεγαλώνεις. Εντάξει, είμαι μικρός ακόμα. Αλλά όσο μεγαλώνεις, εντάξει, ξέρεις ότι νιώθεις ότι μένεις λίγο πίσω. Και πιο... στην ηλικία παρεξηγήσεις. Πιο... νιώθεις ότι βγαίνουν πιο φρέσκες ιδέες, πιο φρέσκα μυαλά και ξέρεις, νιώθεις ότι κάποια στιγμή μήπως με κλωτσίσει από μόνη της. Αλλά το ότι έχει αναπτυχθεί και ένα άλλο side hustle, να το πω έτσι, το TikTok και ότι σιγά σιγά γίνεται monetize όλο αυτό. Είναι πολύ ωραίο και προφανώς θα συνεχίσω να το κάνω από τη στιγμή που θα μου δίνει ένα έξτρα εισόδημα και καλό εισόδημα δεν υπάρχει λόγος να το αφήσω. Ίσα ίσα που θα μου δίνει ίσως και δύναμη για περισσότερο κίνητρο αυτό για περισσότερα βιντεά και περισσότερο content. Απλά δεν θέλω να καταλήξει καρικατούρα όλο αυτό και να είναι ξέρεις σε φάση ότι άλλο ένα βίντεο, κλάιν, σκρόλ. Θέλω να έχει κάποια αξία όλο αυτό. Αυτό. Υπάρχουν σύλλογοι ανθρώπων με ειδικές ανάγκες που σε έχουν προσεγγίσει να περάσει κάποιο μήνυμα. Όχι. Θα έπρεπε. Θα σου πω. Δεν είναι τόσο το μήνυμα το τι θα περάσω σε άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες που και αυτό σου λέω είναι ωραίο. Το θέμα είναι στον υπόλοιπο κόσμο. Και για τη συμπεριφορά ναι, και για να έρθουν μέσω εσού να μιλήσουν. Εμένα με έχουν προσεγγίσει πολλές και εταιρείες. Έχω πάει και έχω μιλήσει σε εταιρείες και σύλλογοι και σεμινάρια και το TEDx. Να μιλήσω για μένα, για το δικό μου POV των πραγμάτων και να δώσω την όποια αισιοδοξία, την όποια δύναμη, το όποιο. Δεν ξέρω, optimistic value σε όλο αυτό σε άτομα που δεν έχουν να αντιμετωπίσουν αντίστοιχα προβλήματα και ξέρεις, ίσως όταν σε βλέπει ο άλλος ότι έχεις καταφέρει αυτά τα πράγματα έχοντας αυτό το πρόβλημα τότε, ρε, πούς θα το καταφέρω εγώ. Ναι, βέβαια, εννοείται. Μα αυτό είναι το κύριο μήνυμα βασικά που περνάς με αυτό ό,τι κάνεις. Γιατί εμείς, ας πούμε, ένα κομμάτι της εταιρείας είναι ότι θα αναλάβουμε κάποιον να γίνει καλύτερο στο πώς να βρει κάποιον σύντροφο, να μιλήσει με κάποιον άγνωστο. Και σου λέει κάποιος, ξέρεις, φοβάμαι. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι δεν είμαστε αρκετοί σε κάποιο σημείο. Ξέρεις, είναι κάτι όμως. Ξέρεις. Ναι, ξέρεις, αυτό ας πούμε τώρα. Δηλαδή, όσοι δουν αυτό το podcast, πιστεύω ότι θα σκεφτούν και θέλω να σκεφτούν ότι ρε, εσύ αυτός να έχει δάχτυλα και πάει και μιλάει και έχει και σχέσεις και έχει και κοπέλες. Δεν θα πάω εγώ. Δίνεις κάποια δύναμη έτσι. Φυσικά. Είναι ένα point of reference. Ναι, ναι, σίγουρα. Και δεν μπορεί ο άλλος τώρα να σου πει: βαριέμαι να σηκωθώ να πάω γυμναστήριο. Ξέρεις, συσσωρεύεται λίγο αυτό. Στα βιντεάκια με το γυμναστήριο που αναβάζω στο TikTok, οι περισσότεροι ξέρεις, έχουν αυτό το σχόλιο. Το ότι και εγώ λέω: βαριέμαι να σηκωθώ να πάω γυμναστήριο. Ναι. Άμα είναι, θες. Ναι, όχι, ξέρω. Άμα είναι ωραίο να δίνεις κίνητρο στον άλλο. Είναι πολύ όμορφο. Άμα δίνεις κίνητρο να καταφέρει πράγματα επειδή έχει δει εσένα που τα καταφέρνεις, είναι ωραίο. Πες μου κάτι. Αν τώρα. Βασικά, πες στην κάμερα αυτό που θα σου πω. Καλησπέρα. Αυτή είναι η κάμερα. Ένα μήνυμα που θα ήθελες να δώσεις στους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα. Και ένα μήνυμα σε αυτούς που αντιμετωπίζουν. Που το κάνεις lead by example, έτσι. Δεν... Ξέρεις τι, αυτό. Το να πω τώρα ένα quote ή μία φράση, νιώθω ότι θα. Θα μικρύνει την όλη. Μπορεί. Ναι. Νιώθω ότι η στάση μου και αυτό που βγάζω είναι το μήνυμα. Σίγουρα αυτοί που έχουν αντίστοιχα προβλήματα δεν τελειώνει η ζωή σου σε αναπηρία στο πρόβλημα. Έχεις τόσα πράγματα να δώσεις
και είσαι τόσα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι ένα πολύ πρισματικό, ένα πολύπλευρο. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις χίλια δύο πράγματα. Δεν μπορείς να παίξεις κιθάρα, θα κάνεις κάτι άλλο. Βρες το, κάντο, γίνε καλός αυτό. Αυτό τώρα στα άτομα που δεν έχουν αντίστοιχα προβλήματα, νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα είναι το μήνυμα. Αυτό. Δεν θέλω να μείνω σε ένα quote, ας πούμε. Συμφωνώ. Έχει πάρα πολύ ωραία βίντεο ο Στέφανος, πια να δείτε στο προφίλ του. Θα το έχουμε στο description από κάτω. Τα οποία είναι πολύ ωραίο τρόπο περασμένο όλα αυτά τα μηνύματα που κάναμε τώρα και στην κουβέντα μας. Και θέλω να κλείσουμε κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο να πείτε, παιδιά. Ωραία. Είναι κάτι που θα ήθελες να πούμε, το οποίο δεν είπαμε? Όχι, νομίζω έχουμε αναπτύξει πολλά πράγματα. Ωραία. Ναι. Και μ' άρεσε και η τοποθέτησή σου για το. Για το ότι έχουν γίνει πιο αδύναμοι οι άνθρωποι. Ευαίσθητοι. Και πιο αδύναμοι, ναι. Ίσως. Είναι περίεργες οι εποχές που ζούμε. Θα γίνουν και πιο περίεργες, υπομονή. Εντάξει, οψόμεθα. Τι θα κάνεις, τίποτα. Ήταν απειλητικό. Κάνω κάτι, σκέφτομαι. Εντάξει, θα τα πούμε στο event, λες. Θα τα πούμε στο event, ναι, 19 Νοεμβρίου. Αν και όταν θα παίξει το βίντεο αυτό, λογικά θα μου πεις όλες. Γιατί με παρασύρεις τότε, να πω. Έτσι, για να δουν οι άνθρωποι ότι έκλεισαν όλες. Να έχουν στο επόμενο. Λοιπόν, σωστά. Είναι event το οποίο βοηθάει σίγουρα για το τι δουλεύει σε περίπτωση που θέλουμε να βελτιώσουμε την ερωτική μας ζωή. Στις 19 Νοεμβρίου, προφανώς τις θέσεις τελειώνουν, έχουν μείνει ελάχιστες, γιατί είναι γύρω στα 100 με 120 άτομα. Είναι ένα event το οποίο το έχω ετοιμάσει, δεν θα γίνει μόνο από εμένα. Έχω βοήθεια από τους ανθρώπους στην εταιρεία και προφανώς πρέπει να σημειωθεί αυτό. Εντάξει, γιατί υπάρχει ένα background στο marketing, το πώς το παρουσιάζουμε, τι οργάνωση θα γίνει από τους ψυχολόγους μας, από την εκπαίδευση, όλο το υλικό αυτό και όλη η έρευνα. Αλλά σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με το θεωρητικό κομμάτι, αλλά και με ένα πρακτικό κομμάτι για ό,τι μπορούμε να κάνουμε από την επόμενη μέρα. Εντάξει, Στέφανε. Ωραιότατα. Λίγο σε αυτό που είπες, πώς να βελτιώσουμε την ερωτική τη ζωή. Ακούγεται κλισέ που το λέμε όλοι και αυτά, αλλά παιδιά, η αυτοπεποίθηση και το χιούμορ παίζουν τεράστιο ρόλο. Είναι και τεράστια κεφάλαια. Είναι σίγουρα. Αλλά είναι απίστευτο ότι μπορείς να καταφέρεις. Και τώρα, πάνω σε αυτό που λέξεις, ένας άνθρωπος σήμερα βγάλαμε ένα post και λέγε: χρησιμοποιώ χιούμορ και είμαι πολύ ευγενικός. Και είναι σωστά αυτά, αλλά πόσο ευγενικός είσαι πια, που σε σημείο που μπορεί να γίνεις πολύ καλό παιδί και να μην θέλει άλλη, να μην υπάρχει έλξη, ή πόσο χιούμορ θα αξιοποιήσεις, είσαι γελοτοποιός, ας πούμε, όταν πας και μιλάς. Ναι, όχι. Όλα θέλουν μέτρο. Αυτό. Θέλει μια ισορροπία όλο. Αυτή είναι η ισορροπία λοιπόν, στο event εδώ θα την πούμε. Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα μηνύματα. Ευχαριστώ και σας, παιδιά. Ευχαριστούμε και σας που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε, τα social media του Στέφανου είναι ακριβώς από κάτω. Ο χορηγός μας είναι ακριβώς από κάτω. Μια λινκάρα τεράστια. Πατήστε, στηρίξτε το χορηγό, στηρίζετε και εμάς. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Αν σου άρεσε η εκπομπή μας, μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe. Και επίσης, αν θέλεις να μπεις στον κόσμο των επενδύσεων, τότε στην περιγραφή του βίντεο θα έχεις ένα link για τη Freedom24 που είναι ο σημερινός μας χορηγός. Φτιάξε το λογαριασμό σου τώρα για να πάρεις άμεσα μία μετοχή δωρεάν.